Θα πάω μετά στα περί Sugar Daddy, αν και εκτιμώ ότι η συζήτηση, ότι κάνατε δώρο, να το πω αλλιώς, στην κυβέρνηση, γιατί αντί να μείνει η συζήτηση στην ουσία του πράγματος, πήγε σε ένα άλλο πλαίσιο, χαρίζοντας πάρα πολλά ελαφρυντικά στην κυβέρνηση που σας έκανε μαθήματα αντισεξισμού. Αλλά να μείνω στην ουσία του πράγματος. Εσείς διαφωνείτε, διαφωνούσατε από την πολύ αρχή, με όλο το πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση. Διαφωνείτε και με το κομμάτι που βάζει για την στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων. Κοιτάξτε, καταρχάς για τα ζητήματα περί σεξισμού να το συζητήσουμε και αυτό. Μετά να πάμε εκεί. Νομίζω είναι δευτερεύον βάση το νομοσχέδιο. Το βασικό ζήτημα που θέτουμε εμείς, και το θέτουμε όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε αντιπαλέψει και στην πράξη αντίστοιχες προσπάθειες άλλων κυβερνήσεων, προηγούμενων κυβερνήσεων, να φέρουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μπροστά με τους φοιτητές, με τους εργαζόμενους. Το βασικό ζήτημα που θέτουμε είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να συνυπάρξει ιδιωτικός και δημόσιος τομέας για να ξεφύγει πλέον η συζήτηση για το αν εγκαθίστανται ή ιδρύονται, για το αν θα γίνει με την αναθεώρηση του άρθρου 16 χωρίς την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αυτό που φέρνει η κυβέρνηση. Σας λέει η κυβέρνηση ότι συνυπάρχει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας παντού, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ισχύει αυτό το πράγμα και εμείς λέμε το εξής: από τη διεθνή πείρα ή σε άλλες πλευρές της ζωής, αυτή η συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχει ωφελέσει στο δημόσιο τομέα. Στην υγεία, για παράδειγμα, έχει ωφελέσει το δημόσιο τομέα. Στις μεταφορές, στον ΟΣΕ, που είναι και επίκαιρο, με τα τραγικά αποτελέσματα που είχαμε, έχει ωφελήσει το δημόσιο τομέα. Στο εξωτερικό, στις υπόλοιπες χώρες που ισχύουν όλα αυτά που ισχύουν, έχει ωφελήσει το δημόσιο τομέα, όπου υπάρχουν, κυριαρχούν τα δίδακτρα, όπου οι φοιτητές αναγκάζονται να πάρουν υπέρογκα δάνεια για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτά ήταν όλα μια πορεία που ξεκίνησαν με αυτό που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, όπως γκρινιάζανε και αρκετοί βουλευτές της, καθυστερημένα κατά 30 χρόνια. Καθυστερημένα γιατί το καθυστερούσαν οι αγώνες των φοιτητών, οι αγώνες των μαθητών. Ναι, το καθυστερούσαν, το εμπόδιζαν. Οι αγώνες των φοιτητών, των μαθητών. Άρα λοιπόν, θεωρούμε είναι πονηρή, εκ του πονηρού η συζήτηση αυτή. Και τέλος πάντων, επειδή είμαστε 2024, νομίζουμε ότι έχει κυλήσει νερό στα βλάκι και πλέον είναι φανερό το τι προκαλεί αυτή η συνύπαρξη. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Άρα μιλάτε και για κατάργηση των κολεγίων, κατάργηση των φροντιστηρίων, κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων. Προφανώς μιλάμε για ένα σύστημα στο οποίο θα μπορούν να μορφώνονται όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Ένα σύστημα παιδείας. Πώς το ορίζετε? Ένα σύστημα παιδείας δωρεάν, εννοώ το εξής, κύριε Λιάκο. Κοιτάξτε, να δείτε. Παίρνετε 56 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους από το λαό, από τα 60 που μαζεύετε. 4 παίρνετε από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ που παίρνετε από το λαό με τη φοραφέμαξη, τα δίνετε πάλι στους επιχειρηματικούς ομίλους. Μη ρωτάτε πού θα πάρετε τα λεφτά. Τη δωρεάν θέλω να μου το εξηγήσετε. Μη ρωτάτε πού θα πάρετε τα λεφτά. Δωρεάν σημαίνει, αντί να δίνετε στους εφοπλιστές τζάμπα πετρελαίο, αντί να δίνετε στους μεγαλοξυνοδόχους τζάμπα πετρελαίο, αντί να τους φοροαπαλλάσετε, λέμε ότι αυτά τα χρήματα μπορείτε να τα βρείτε και να τα δώσετε στην παιδεία. Έτσι ώστε ο μαθητής, ο φοιτής να μην χρειάζεται και ο γονιός να μην χρειάζεται να βάζει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του. Δεν υφίσταται σε αυτή την περίπτωση. Τι εννοείτε δεν υφίσταται? Όταν από κάπου παίρνεις λεφτά για να δώσεις κάπου αλλού, δεν είναι δωρεάν. Καλά, τώρα αυτές οι ακροβασίες τώρα. Γιατί? Μα έλεος τώρα, εντάξει. Αυτές οι ακροβασίες. Όχι, να συζητάμε όμως και λίγο, να έχουμε μια πραγματικότητα στο τι γίνεται και πώς αυτά τα λεφτά κατανέμονται. Λοιπόν, γιατί όταν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει 50% την κρατική χρηματοδότηση μέσα σε 5 χρόνια. Καλά, δικά σας στοιχεία. Παραλαμβάνοντάς τα. Φέρνετε εσείς στοιχεία που λένε ότι η χώρα και τα πανεπιστήμια είναι υποχρηματοδοτούμενα εδώ και καιρό. 92 εκατομμύρια. Και πλέον έχει φτάσει στα 133 εκατομμύρια ευρώ. Φέρνετε ένα προς ένα την αναλογία αποχωρήσεων και προσλήψεων καθηγητών, μελών ΔΕΠ. Ένα προς ένα. Φέρνετε ένα προς ένα. Τα χρήματα τα οποία δίνετε στα πανεπιστήμια, αυτή την αύξηση που δίνετε, τα δίνετε πάλι σε πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Δηλαδή, είναι άνευ μισθοδοσίας αυτή η χώρα στην οποία μιλάω. Να σας πω τώρα. Κύριε Λιάκο, βοηθήστε με να ολοκληρώσω για να ακούσουμε και την κυρία Αναγνωστοπούλου. Φτιάχνετε και στο Βόλο. Τη Μαγνησία είμαι. Φτιάχνετε και στο Βόλιο, έχετε σχεδιάσει να φτιάξετε εστίες μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τι θα γίνουν αυτές οι εστίες? Θα πληρώνουν νίκια οι φοιτητές. Αυτό το θεωρείτε δωρεάν? Αυτό θα πληρώνουν νίκια οι φοιτητές. Άρα, με χρήματα λοιπόν του λαού, του ελληνικού λαού,
τα οποία τα βάζετε στο κονδύλι, τα δίνετε για την παιδεία, θα τα δώσετε σε έναν επιχειρηματία. Όχι, μισό λεπτό. Ο οποίος θα πάρει τις εστίες. Θα πάρει τις εστίες. Ο οποίος θα πάρει. Θα πληρώνουν πολύ λιγότερο ενίκιο. Ο οποίος θα πάρει λοιπόν. Και με εσωδικό μας πράξιο έχουμε το επίδομα φίτησης και μπορούν οι φοιτητές και πληρώνουν λιγότερο ενίκιο. Και μάλιστα το αυξήσαμε από 1.500 σε 2.000. Και από 2.000 σε 2.500 σε περίπτωση. Όσο και να λέτε, κάνετε το εξής. Με λεφτά του λαού θα τα δώσετε σε επιχειρηματικό όμιλο για να τα πάρει και να τα διαχειρίζετε μετά. Τις εστίες και τα κτίρια, ώστε να παίρνει και να πάω βγάζει στην τα κέρδη του, όπως κάνετε με τις εθνικές οδούς, όπως κάνετε και με τα νοσοκομεία. Βοηθήστε με. Τώρα, η απορία μου σε ό,τι σας αφορά, έχετε εκφράσει την αντίθεσή σας, okay, είναι αυτή, είναι δεδομένη. Εσείς ελπίζετε ότι μπορεί να καταπέσει στο ΣΤΕ ή θεωρείτε ότι είναι φτιαγμένο το παιχνίδι σε συγκεκριμένα μέτρα? Κοιτάξτε, εμείς νομίζουμε καταρχάς ότι αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, ναι, πως οι νόμοι όταν δεν βολεύουν την αγορά και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε είναι νόμοι απλοί, είτε είναι το Σύνταγμα, παρακάμπτονται, γίνονται κουρελόχαρτο. Εμείς δεν θα σταματήσουμε και μάλιστα και στη Βουλή στηρίξαμε, κάναμε και εμείς αίτηση αντισυνταγματικότητας, δεν θα σταματήσουμε και από αυτή την οδό να αντιπαλεύουμε τον νόμο, αν και εφόσον ψηφιστεί αύριο. Μαζί με τη δράση μας, με τους αγώνες, στο δρόμο, με τους φοιτητές, τους εργαζόμενους. Θα δώσουμε και αυτή τη μάχη. Γιατί πιστεύουμε ότι με όλους τους τρόπους πρέπει να μπουν εμπόδια σε αυτό το έκτρωμα. Mm-hmm. Δεν θα τα αφήσουμε δηλαδή έτσι. Μάλιστα. Ωστόσο, νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι, επιτρέψτε μου να το πω και έτσι, οι όρκοι εύκολα καταπέφτουν στο Σύνταγμα όταν έρχονται. Και εσείς στο Σύνταγμα έχετε ορκιστεί. Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς δεν έχουμε όμως αυταπάτες. Δεν έχουμε αυταπάτες. Σε τι? Στο ότι πολλές φορές, δεν είναι πρώτη φορά, άρθρα του Συντάγματος παρακάμπτονται, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, και δεν αφορά μόνο το ζήτημα της παιδείας, αφορά και το ζήτημα του περιβάλλοντος, για παράδειγμα. Ναι. Αφορά και άλλα άρθρα του Συντάγματος, τα οποία έχουν πάει στην άκρη και με μια ευρύτερη συμφωνία πολλές φορές και όλος τυχαίως γίνονται όταν. Εκεί όπου υπάρχουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πάντως σε αυτό το τραπέζι, για μια απεργία, για μια κατάληψη. Όσο και αν επιθυμείτε να διαφοροποιηθείτε, οι δύο κυρίες και εσείς είστε στην ίδια γραμμή. Ο κύριος Λιάκος είναι σε άλλη. Κοιτάξτε, να σας πω, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή καταψηφίζουμε και θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε και ταύτιση σε αυτό το οποίο διεκδικούμε. Mm-hmm. Πόσο μάλλον που. Ποιοτικό δωρεάν ΣΥΡΙΖΑ... δημόσιο πανεπιστήμιο καταλαβαίνω ότι διεκδικείται. Να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει. Mm-hmm. Έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό τους από το δικό μας. Έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο κ. Λιάκος στην αρχή περί μεταλλικιακής εκπαίδευσης, mm-hmm, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει δείγματα γραφής. Έχει ισοτιμήσει τα τριετή κολέγια με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Έχει προχωρήσει δηλαδή το έργο προηγούμενων κυβερνήσεων. Έχει δώσει επαγγελματικά δικαιώματα, κύριε Μεταξά. Με τον νόμο Γαβρόγλου. Τα παιδιά που τελειώνουν τα κολέγια πάντως, παρότι συμφωνώ επί της αρχής σε αυτό που λέτε, τα παιδιά που τελειώνουν τα κολέγια δεν είναι τίποτα πλουσιόπαιδα που πάνε στα κολέγια της Κάνιμπος. Μα προφανώς. Πάνε και δουλεύουν. Πρέπει να έχουν δικαιώματα. Μπα και πληρωθούν και με κάνουν μισθό της προκοπής. Εννοείται πρέπει να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Άλλο αυτό. Άλλο όμως ισοτίμηση, νόμος, άλλο ισοτίμηση με τα τετραετή και πενταετή πτυχία. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί η ισοτίμηση με τα τετραετή και πενταετή πτυχία ήταν αυτό που άνοιξε το δρόμο για να έρθει και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να πει ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, προχθές, ότι έχουμε μια πραγματικότητα που είναι υποκρισία να μην τη βλέπουμε, δηλαδή την ισοτίμηση των κολεγίων με τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων, γι' αυτό και φέρουμε τον νόμο. Αποκαλύπτοντας και τι εννοεί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα φέρει, τα οποία είναι τα κολέγια και τα κολέγια. Είχαμε εδώ τον κύριο Γαβρόγλου προχθές, κύριε Λιάκο, είπε ότι παρασύρθηκε με αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης. Δεν ήρθε ποτέ αυτό για τον οποίο τον κατηγόρησε. Ακριβώς επειδή είπε να την δράσει. Ο κύριος Γαβρόγλου επισήκωσε το θέμα και σταμάτησε να το κάνει. Έφερε επί υπουργείας του, έγιναν προκηρύξεις στο δημόσιο, όπου ήταν ισοτιμημένα τα πτυχεία του λεγείου στους εκπαιδευτικούς. Όχι, στους εκπαιδευτικούς. Αυτό ήταν ρύθμιση φύλης, σας θυμίζω, συγγνώμη, επειδή το έχω ψάξει πρόσφατα. Ήταν